Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και του Οδηγητή είναι φέτος αλλιώς προσαρμοσμένο στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας. Δεν νοσταλγεί όμως καθόλου το παρελθόν του. Δεν είναι φτωχότερο σε ό,τι έχει να προσφέρει στην ανάγκη της νεολαίας να ονειρεύεται, να παλεύει για ένα κόσμο που θα νικάει η ζωή για να μπορούμε να ανασένουμε. Ο πήχης για το φεστιβάλ μας ήταν πάντα ψηλά και σε δύσκολες συνθήκες, σε διαφορετικές. Έτσι, 46 χρόνια ιστορίας έχει κατακτήσει δίκαια να αποτελεί χρονιάτικο φάρο αντοχής και ελπίδας για τους νέους και τις νέες της χώρας μας. Οι δικές μας κόκκινες πολιτείες, λοιπόν, είναι φτιαγμένες από πραγματικά υλικά που λάμπουν στις εκδηλώσεις του και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δείχνουν σε όλες τις συνθήκες τι μπορούμε να πετύχουμε όταν η καρδιά φλογίζεται από ανώτερα ιδανικά. Το φεστιβάλ, λοιπόν, αντέχει στο χρόνο. Αναζωογονείται, εμπλουτίζεται, πατάει γερά στις σύγχρονες συνθήκες και στα προβλήματα που βιώνει η νεολαία κάθε φορά. Ανοίγει νέους δρόμους επαφής για να συναντιούνται περισσότεροι νέοι και νέες με την επαναστατική πολιτική του ΚΚΕ. Γιατί πάνω απ' όλα το φεστιβάλ μας είναι το πολιτικό ανατρεπτικό του μήνυμα που απλώνει και φέτος σε όλη τη χώρα. Ότι το κόμμα μας, η ΚΝΕ, δεν θα σταματήσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με αυτό το σύστημα που είτε σε συνθήκες πανδημίας είτε σε συνθήκες κανονικότητας βάζει την ανθρώπινη ζωή, βάζει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών στις συμπληγάδες του αδυσόπιτου καπιταλιστικού κέρδους. Έχουμε αποδείξει άλλωστε, φίλοι και φίλες, με πάρα πολλούς τρόπους το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού όλη αυτή την περίοδο. Πρώτα και κύρια με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών στους λαϊκούς αγώνες, με τα αιτήματα που θέτουμε μέσα στο λαϊκό κίνημα. Κρατάμε την πολύτιμη πείρα της προηγούμενης περίοδου, της περίοδου της καραντίνας, που φωτίζει και σήμερα ότι και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Και πόσα αλήθεια να σοπάσει κανείς όταν τα σχολεία ανοίγουν αύριο χωρίς να διασφαλίζεται με κανέναν ουσιαστικό τρόπο η προστασία της υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Τα παραδείγματα από το γειτονικό Δήμο του Κορδελιού Ευόσμου είναι αποκαλυπτικά. Πάνω από 50 αίθουσες ακατάλληλες βρίσκονται σε υπόγεια. Κυριαρχούν σε όλα τα τμήματα μαθητές 25 τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καθαριότητας αντιστοιχούν 14 σχολικές αίθουσες. Και ενώ αυτή ίδια ή ακόμα και χειρότερη είναι η εικόνα σε όλους τους δήμους της χώρας, η Υπουργός ομολόγησε, όπως και άλλα κυβερνητικά στελέχη με κοινικότητα, ότι επιπλέον μέτρα δεν γίνεται να πάρθουν γιατί κοστίζουν. Έφτασε στο σημείο, χωρίς ντροπή, να λέει ότι ο μέσος όρος μαθητών ανατάξης στην Ελλάδα είναι 17 άτομα. Σε ποιον νομίζουν άραγε ότι απευθύνονται? Δεν φτάνει που δεν παίρνουν κανένα μέτρο ώστε να εξασφαλίσουν επιπλέον κατάλληλες αίθουσες, να προσλάβουν επαρκές προσωπικό και εκπαιδευτικό και καθαριότητας και μια σειρά άλλα ζητήματα που διεκδικεί ο κόσμος της εκπαίδευσης, και φτάνουν ταυτόχρονα στο σημείο να τσουβαλιάζουν όλους αυτούς που αγωνίζονται με όσους διαδίδουν διάφορες σκοταδιστικές και αντιδραστικές αντιλήψεις. Αυτούς δηλαδή που στη σημερινή συγκυρία αποτελούν το απαραίτητο alter ego της κυβέρνησης για να μην ανοίγει η συζήτηση για τις τεράστιες ευθύνες της. Αυτοί που, για να τα λέμε και καθαρά, και να μην υπήρχαν, η κυβέρνηση θα τους είχε εφεύρει για να συνεχίσει να τα ρίχνει όλα στην ατομική ευθύνη, να αποποιείται της δικής της ευθύνης, της μεγαλύτερης, της κρατικής. Πώς να σοπάσουν άραγε οι φοιτητές και οι οικογένειές τους,
όταν τα πανεπιστήμια παρά τα παχιά λόγια παραμένουν επί της ουσίας κλειστά για τα μορφωτικά δικαιώματα των φοιτητών. Είναι όμως και ανοιχτά ταυτόχρονα για τα διάφορα επιχειρηματικά προγράμματα που συνεχίζουν να τρέχουν και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να ξεκινήσουν τα μαθήματα ούτε για τους παλιότερους φοιτητές, ούτε για αυτούς που πέρασαν φέτος. Δεν έχουν πάρθει μέτρα για να λυθούν τα τεράστια θέματα της φοιτητικής στέγης, που παραμένει μια μεγάλη αιμορραγία για τη λαϊκή οικογένεια και σπρώχνει φοιτητές να παρατάνε τις σπουδές τους και φέτος πιο έντονα ούτε καν να τις ξεκινάνε. Αυτή είναι η εικόνα του αυτόνομου πανεπιστημίου, του πανεπιστημίου επιχείρηση που μας έχουν φάει τα αυτιά και έχουν χτίσει λιθαράκι προς λιθαράκι όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Πώς να σοπάσει κανείς όταν οι υγειονομικές μονάδες σε όλη τη χώρα είναι στα όρια τους, όχι μόνο στην περίοδο της πανδημίας. Καθημερινά γνωρίζετε, ακούτε, γίνονται καταγγελίες. Εδώ, στο Δήμο Παύλου Μελά, σε μια περιοχή υγειονομικά επιβαρημένη λόγω και της αυξημένης δραστηριότητας του ομίλου Τιτάν, που πρόσφατα πήρε ακόμη μια αδειοδότηση για καρκινογόνα καύσης σκουπιδιών, εδώ δεν υπάρχει ούτε καν κέντρο υγείας. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για να πραγματοποιήσει τα αναγκαία μέτρα που διεκδικούν οι μαχόμενοι υγειονομικοί, ολόκληρος ο ελληνικός λαός, έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή. Πώς να σοπάσουμε όταν οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες που η εργοδοσία ξεσαλώνει? Εδώ στην περιοχή σας, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλο πολυκατάστημα, μετά την εμφάνιση κρούσματος, απείλησαν, λέει, τους εργαζόμενους να μην τολμήσουν να μιλήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή μήπως είναι τυχαίο ότι και η κυβέρνηση, οι μεγάλοι όμιλοι, οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες, σαν έτοιμοι από καιρό, άδραξαν την ευκαιρία που τους προσέφερε η πανδημία για να περάσουν μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, όπως είναι η παραπέρα ελαστικοποίηση του εργάσιμου χρόνου, η τηλεεργασία, ζητήματα τα οποία ήταν ήδη στα σχέδιά τους από πριν. Πώς να σοπάσει κανείς για αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στη Μόρια, στη Λέσβο, μπροστά δηλαδή σε ένα σύγχρονο έγκλημα διαρκείας? Αυτές οι εικόνες που έχουμε δει όλοι μας και κάνουν το γύρο του κόσμου είναι ο καθρέφτης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που τη στηρίζουν, των κυβερνήσεων της χώρας μας. Ο ανθρωπισμός της αστικής πολιτικής καταραίει μπροστά στα άδεια μπουκάλια νερού που έχουν για μέρες τα παιδιά στα χέρια. Καταραίει μπροστά στα σειρματοπλέγματα που θα σκλαβώσουν ξανά τα θύματα των υπεραλιστικών επεμβάσεων που οι ίδιοι προκαλούν, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, θα σκλαβώσουν ξανά τα θύματα της φτώχειας και της εκμετάλλευσης. Καταραίει μέσα στην ανησυχία και την αγανάκτηση των μόνιμων κατοίκων που έχουν βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις μέχρι σήμερα και συνεχίζεται ο ομός εκβιασμός της κυβέρνησης για να επιβάλλει νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Καταραίει όμως και στην ξετσιποσιά του ΣΥΡΙΖΑ που πάνω στο δράμα των ξεριζωμένων επικαλείται ότι επιμερών του η κόλαση αυτή ήταν λίγο πιο αγγελικά φτιαγμένη. Η εικόνα του παιδιού που χαμογελάει προσπαθώντας να παίξει μέσα στα σκουπίδια, εκείνων που κοιμούνται στα νεκροταφεία, είναι φυσικό να παγώνει το αίμα, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να φουντώνει κι άλλο την απόφαση που έχουμε πάρει να δίνουμε καθημερινά τη μάχη κόντρα στη φρίκη του καπιταλιστικού κόσμου. Φίλες και φίλοι, οι ακροδεξιές, οι φασιστικές φωνές που ξερνάνε μίσος και δηλητήριο σπέρνονται από την ίδια την αδιέξοδη και επικίνδυνη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και πρέπει εξίσου να απομονωθούν. Οι θέσεις, η δράση που αναπτύσσει το ΚΚΕ μέσα σε φορείς, επιτροπές αγώνα είναι όπλο στον αγώνα που έχει ξεκινήσει.
η κρυστάλλινη και σταθερή θέση για απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών προς τις χώρες προορισμού τους. Με ασφάλεια, κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης κλειστό ή ανοιχτό στα νησιά είναι εκδήλωση πραγματικής αλληλεγγύης και στους πρόσφυγες και μετανάστες και στους κατοίκους των νησιών. Είναι γραμμή σύγκρουσης με την πολιτική που γεννάει αυτά τα τεράστια προβλήματα. Το φεστιβάλ, λοιπόν, είναι εδώ για όλα αυτά και άλλα τόσα, στη Θεσσαλονίκη. Είναι αγωνιστικό ραντεβού, συνέχεια της μεγάλης χθεσινής διαδήλωσης των συνδικάτων στη ΔΕΘ και πρέπει να έχει τη δικιά του μεγάλη συμβολή στο να γίνουν οι χώροι που ζει, εργάζεται και μορφώνει την νεολαία κύτταρα συλλογικής συζήτησης και αγώνα για κάθε πρόβλημα. Γιατί δεν χωράει άλλο χάσιμο χρόνου. Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η καθημερινή επίμονη πάλη συνδικάτων, συλλόγων και φορέων. Τώρα ανεβαίνει ο πήχης των απαιτήσεων για την άμεση δράση των μελών και των φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Με ευθύνη σε αυτές τις συνθήκες και για την οργάνωση της λαϊκής πάλης, για το περιεχόμενό της, το τράβηγμα πιο μαζικά νέων δυνάμεων σε αυτήν, για τον ίδιο τον προσανατολισμό της. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να μείνει ο λαός μας θεατής μπροστά σε σημαντικές επικίνδυνες εξελίξεις. Η φουρτούνα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, δυνάμωσε όταν δυνάμωσαν την παρουσία τους μονοπωλιακοί όμιλοι, όπως η Exxon Mobil, η Qatar Petroleum, η Shell, η Delek, η Total, η Eni. Σε ολόκληρη την περιοχή σχεδιάζονται μεγάλες διευθετήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε σκληρό ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της ενέργειας των αγωγών, της στρατηγικής σημασίας διάβλων λιμανιών, των δρόμων μεταφοράς των εμπορευμάτων. Και αυτός ο ανταγωνισμός γίνεται ακόμη πιο αδυσόπιτος μέσα στην καπιταλιστική κρίση. Μέσα σε αυτό το κουβάρι είναι μπλεγμένες οι αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι μπλεγμένος ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας που αμφισβητεί σύνορα και διεθνείς συνθήκες. Δεν είναι αφορμή αυτή η ένταση της προσκλητικότητας όμως για να δοθεί λευκή επιταγή στην αστική πολιτική. Άλλωστε, η άρχουσα τάξη της Ελλάδας, οι κυβερνήσεις που την υπηρετούν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν συμβάλει στον υπεριαλιστικό πόλεμο, έχουν νομιμοποιήσει τις αλλαγές συνόρων, έχουν στηρίξει τις πολύμορφες πιέσεις σε βάρος των λαών. Με δική τους ευθύνη, η Ελλάδα διαδραματίζει ακόμη πιο αυξημένο ρόλο στους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολλαπλασιασμό των Αμερικανών ατοικών βάσεων στη χώρα, με τις υπέρογγες δαπάνες των 4 δις για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ κάθε χρόνο και με πλήρη ένταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στα υπεριαλιστικά σχέδια. Μέσα είναι στις αλλαγές συνόρων που πάντα οδηγούν σε πολέμους. Έχουμε τη δραματική πείρα των Βαλκανίων. Είναι μέσα στον κατακερματισμό κρατών, σε προσαρτήσεις που γεννάνε και τις προσφυγικές ροές. Ενώ την ίδια στιγμή επίκειται νέος γύρος εξοπλισμών που θα κληθεί πάλι να βάλει ο ελληνικός λαός βαθιά το χέρι στην τσέπη και που δεν γίνονται για την άμυνα της χώρας. Η στάση όλων των παραπάνων δυνάμεων, των συμμάχων της ελληνικής αστικής τάξης, παρά τα κατά καιρούς λόγια συμπάθειας, έχουν ένα βασικό στόχο. Να ενισχύσουν τη θέση τους στην περιοχή ενάντια σε Ρωσία και Κίνα, να διατηρήσουν την ατοϊκή συνοχή και να επιβληθεί σταδιακά καθεστώς συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι περίοδος που πραγματικά πολλοί μύθοι καταραίουν. Είναι ή δεν είναι τρομερά εκτεθειμένοι όσοι καλλιεργούσαν την αυταπάτη ότι η Ελλάδα γινόμενη το καλύτερο παιδί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα εξασφάλιζε και τη σταθερότητα στην περιοχή. Λοιπόν,
Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο. Τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ πέφτουν κάθε χρόνο, έχει δεν έχει η χώρα με βάση και το χρέος της κτλ. Και όμως η προκλητικότητα της τουρκικής κυβέρνησης διαρκώς μεγαλώνει. Και η κυβέρνηση, σαν απατημένη σύζυγος, με αμηχανία ζητούσε διευκρινήσεις για τη δήλωση του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Τουρκία πραγματοποιεί έρευνες σε αμφισβητούμενα ύδατα. Για να πάρει την απάντηση από τον Αμερικάνο πρέσβη στην Ελλάδα ότι τα ύδατα είναι αμφισβητούμενα γιατί και η Τουρκία τα διεκδικεί. Δηλαδή αυτή τη θέση του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που το κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Είναι ή δεν είναι υπόλογοι όσοι τόσο καιρό λένε ότι μπορεί να μην υπάρχει ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, γιατί τι να κάνουμε, είναι ένας μεγάλος εμπορικός της εταίρος, αλλά τουλάχιστον έχει έρθει με το μέρος μας η Γαλλία. Κρύβουν ότι μπορεί σε αυτή τη φάση η Γαλλία για τα δικά της συμφέροντα να κοντράρεται με τις επιδιώξεις της Τουρκίας για να αναβαθμίσει την παρουσία γαλλικών μονοπωλίων, μονοπωλιακών ομίλων στην περιοχή, παράδειγμα της ενέργειας, στη Βόρεια Αφρική, συνολικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κρύβουν επίσης ότι ταυτόχρονα αυτό είναι εύθραυστο και προσωρινό. Λες και η σύμμαχος σήμερα Γαλλία, αυτή, για να πούμε και το πιο πρόσφατο παράδειγμα, άναψε το φυτίλι του πολέμου στη Λιβύη, παρεμβαίνει στην περιοχή για να απελευθερώσει τα περιστέρια της ειρήνης και να διδάξει διαφωτισμό. Το πιο επικίνδυνο αφήγημα της εθνικής γραμμής, αυτής της γραμμής που έτσι την αποκαλούν για να στρατεύσουν το λαό και την νεολαία στα δικά τους συμφέροντα, το επικίνδυνο αφήγημα στην επίλυση των διαφορών με την Τουρκία είναι ότι αν κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων θα βρούμε μια λύση που θα εξασφαλίζει και το καζάν-καζάν που λέει ο Ερντογάν, win-win το έχουμε ακούσει στο παρελθόν, δηλαδή να βγουν όλοι κερδισμένοι. Η εθνική όμως αυτή γραμμή καθορίζεται από τις γεωπολιτικές επιδιώξεις των μεγάλων ομίλων στην Ελλάδα. Γι' αυτό παρόλες τις διαφοροποιήσεις συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και για να νομιμοποιήσουν αυτόν τον συμβιβασμό στη συνείδηση του λαού, έχουν εξαμολύσει διάφορους τύπους, δημοσιογράφους και άλλους, να λένε και να γράφουν ότι με αυτόν τον τρόπο τάχα γλιτώνουμε τα χειρότερα και αποφεύγεται μια πολεμική αναμέτρηση. Το ξεκαθαρίζουμε για ακόμη μια φορά. Αυτό το επιχείρημα είναι και ψεύτικο και παραπλανητικό. Εκμεταλλεύεται την αυτονόητη θέληση του ελληνικού λαού να ζει ειρηνικά και φιλικά με τους άλλους λαούς, με στόχο όμως να κρύψει ότι ένας τέτοιος συμβιβασμός, ένας συμβιβασμός ανάμεσα σε λύκους, δεν θα είναι το τέρμα, αλλά η αρχή. Η αρχή για νέες εκχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και για νέο γύρο απειλών, πολεμικών συγκρούσεων, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο και τον ελληνικό λαό και τους γειτονικούς. Θα έχει αντικειμενικά το σπέρμα των επόμενων αμφισβητήσεων, των επόμενων συγκρούσεων, αφού δεν θα είναι μια συμφωνία για το πώς οι λαοί θα ζουν ειρηνικά, αξιοποιώντας τον πλούτο που υπάρχει. Θα είναι μια συμφωνία στα πλαίσια των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ανάμεσα σε τεράστια μονοπόλια, για το οποίο ισχύει απόλυτα, το τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ποτέ και πουθενά άλλωστε, συμφωνίες μεταξύ αστικών τάξεων δεν λειτουργούν προς όφελος των λαών. Ακριβώς γιατί ποτέ και πουθενά δεν ταυτίζονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των εργαζομένων σε τίποτα, ούτε εντός της χώρας, ούτε έξω από αυτή. Γι' αυτό και ο λαός μας πρέπει να απορρίψει όλα τα εκβιαστικά διλήμματα, να μην δεχτεί καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα. Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της εδαφικής ακεραιότητας, των συνόρων από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, δεν είναι θεωρίες και κούφια λόγια. Αποκτούν πραγματικό νόημα μόνο όταν συμβαδίζουν με την πάλη για την απεμπλοκή της χώρας μας από τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν συμβαδίζουν με την πάλη για να κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, για την αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς, με το λαό στην εξουσία, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Έξω!
Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι δεν θα υπογράφονται συμφωνίες, ότι δεν θα γίνεται κανένας διάλογος, ότι δεν θα υπάρχουν και κάποιοι συμβιβασμοί σε αυτή την πορεία. Αλλά αυτή θα είναι σε όφελος των ίδιων των λαών και των δικών τους αμοιβαίων συμφερόντων. Δεν θα είναι δηλαδή συμφωνίες για την κερδοφορία που εκφράζουν συμφέροντα αστικών τάξεων και ενεργειακών κολοσσών. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που συμφέρει την Ελλάδα των εργατών, των αγροτών, των βιοπαλαιστών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, των Ελλήνων επιστημόνων, ανδρών και γυναικών, των νέων και των συνταξιούχων. Δεν συμφέρει βέβαια την Ελλάδα των μονοπωλίων, του κοσμοπολιτισμού, του μεγάλου κεφαλαίου και των κάθε είδους πολιτικών διαχειριστών τους. Και αν οι λαοί στην περιοχή βαδίσουν το δικό τους δρόμο, θα βρουν κάθε τρόπο να λύσουν τις όποιες διαφορές. Φίλες και φίλοι, η πανδημία δεν ήταν η αιτία, αλλά ο καταλύτης για το ξέσπασμα μιας νέας, βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης σε παγκόσμια διάσταση. Η πανδημία δεν ήταν η αιτία, αλλά η ευκαιρία για να ισοπεδωθεί όποιο εργασιακό δικαίωμα είχε μείνει όρθιο. Σαν έτοιμη από καιρό, έτσι ήταν, εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση επιβάλλοντας μεγάλες μειώσεις στους μισθούς, εξοδοτικά ωράρια. Απλήρωτα δεδουλευμένα και μεγάλες καθυστερήσεις βασιλεύουν στους ήδη λειψούς μισθούς, ενώ για τους υπόλοιπους υπάρχει το μαρτύριο της σταγόνας, αν και όποτε θα δοθούν τα ψίχουλα των 5-34 ευρώ που εξανεμίζονται αμέσως από τα συσσωρευμένα χρωστούμενα. Ενώ ο χειμώνας προμηνύεται εφιάλτης, χωρίς φράγκο στην τσέπη από το καλοκαίρι κιόλας, χωρίς καν επίδομα ανεργίας για τους περισσότερους, με χρέη πληστηριασμού σε φορεία. Την ίδια στιγμή, οι αυτοαπασχολούμενοι μικροί επαγγελματίες και αγρότες σε αυτές τις συνθήκες εκτοπίζονται από την αγορά με πολλαπλασιασμό των χρεών και λουκέτων. Να, γιατί και στην πανδημία για τους μεγάλους ομίλους ισχύει το κορώνα κερδίζω γράμματα χάνεις. Η κυβέρνηση πολυδιαφημίζει τα 32 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, όμως το χρήμα θα πάει πάλι να ταΐσει τα επιχειρηματικά σχέδια. Θα δοθούν νέα προκλητικά προνόμια στο κεφάλαιο, στους περιβόητους επενδυτές, ενώ την ίδια στιγμή θα βαφτίζονται προκλητικά αλληλεγγύη τα ψίχουλα ίσα-ίσα για να μην πεθάνεις για την ακραία φτώχεια που εξαπλώνεται σαν δεύτερη επιδημία μέσα στις πολλές λαϊκές οικογένειες. Τα δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πέφτουν από τον ουρανό, ούτε γενικά κόβει χρήμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα μοιράζει. Είναι χρήματα από τον πλούτο, τη φορολογιασία, τις αιματηρές εισφορές των εργαζομένων που και στη χώρα μας καταβάλουν το 95% της φορολογίας με μόλις το 5% να δίνουν αν και όποτε οι μεγαλοεργοδότες. Και ταυτόχρονα όλα αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δούριος ύπος επιβολής εργασιακών σχέσεων γαλέρας. Τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνοδεύονται από ένα νέο άτυπο μνημόνιο με την επωνυμία σχέδιο Πισαρίδη, που ήταν και ο κορμός των χθεσινών εξαγγελιών της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, με πρώτο πια την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων, το τζογάρισμα των αποθεματικών που θα καταβάλει ο εργαζόμενος σε ατομική πλέον βάση. Με λίγα λόγια, από το μισθό, τις ασφαλιστικές εισφορές και τη σύνταξή σου, από τον πληστηριασμό του σπιτιού του αδέκαρου εργάτη, θα συνεχίζει να ταΐζεται η ιερή αγελάδα του μεγάλου κεφαλαίου και των τραπεζών. Να γιατί, φίλες και φίλοι, αυτή η τεράστια κρατική παρέμβαση που αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνιστά ούτε κάποια δίθεν φιλολαϊκή στροφή, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, ούτε κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία. Πολλές φορές, όταν απειλεί τη σταθερότητα της καπιταλιστικής οικονομίας, έρχεται το κράτος να αναλάβει, να παρέμβει στην ουσία, να κρατικοποιήσει τις ζημιές και τα χρέη, ώστε μετά από λίγο να τα ξαναιδιωτικοποιήσει με κέρδη πάλι για τους λίγους. Και σε αυτό και στη χώρα μας δεν υπάρχει καμιά δεύτερη γνώμη όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από κανένα άλλο. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζονται για το ποιος πιστεύει περισσότερο από τα γενοφάσκια του σε αυτή την πολιτική,
ποιος είναι ο γνήσιος εκφραστής της. Και έτσι φτάσαμε από τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έκανε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ιδεολειψίες, ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει μνημονιακές πολιτικές και πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ την τάπωσε με το πόσο καλός μνημονιακός νεοφιλελεύθερος, όπως λένε, μαθητής ήταν. Τώρα έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κριτική ως αντιπολίτευση στη σημερινή κυβέρνηση ότι αυτά τα κάνει με το ζόρι, δεν πιστεύει σε αυτό το μείγμα την κρατική ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τελικά, οδηγός σε κάθε περίπτωση είναι η ανάγκη της καπιταλιστικής οικονομίας. Και ό,τι και να πούν, δεν μπορούν να απαντήσουν ότι αυτοί υπηρετούν ότι μέσα από την καπιταλιστική ανάπτυξη γεννιέται πάντα η καπιταλιστική οικονομική κρίση. Ιδιαίτερα όταν αυτή η ανάκαμψη είναι και ανεμική, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν προσεγγίζει η οικονομία τα προ-κρίσης επίπεδα, όλοι καταλαβαίνουμε τις συνέπειες για το λαό στην κρίση που ζούμε ήδη σήμερα. Επιστρατεύουν σε αυτό διάφορες επιτροπές σοφών που εκδίδουν φυρμάνια για να περιγράψουν με επιστημονικοφάνεια την αντιλαϊκή τους πολιτική. Και άνοιξε και χτες στη ΔΕΘ μία πονηρή και προκλητική ταυτόχρονα συζήτηση για τις νέες γενιές. Είπε χτες ο Πρωθυπουργός σε αναφορά του ότι με τα μέτρα που ανακοινώνω σήμερα θα ευνοηθούν κυρίως οι νέοι εργαζόμενοι. Και είναι πονηρή γιατί χαϊδεύει τα αυτιά της νεολαίας με αυταπάτες και δείχνει για εχθρό τα εργατικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες και σήμερα βαφτίζονται παθογένειες που πρέπει να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα, αυτό το περιβόητο πόρισμα Πισαρίδη χαρακτηρίζει αγκύλωση και τα όποια ελάχιστα μέτρα στήριξης έχουν απομείνει για τη μητρότητα. Για αυτά μιλάνε ότι πρέπει να, σαν παθογένειες και πρέπει να ξεπεραστούν. Είναι όμως και προκλητική. Καθώς τόσο οι σημερινοί, όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει αυτή την εργασιακή ζούγκλα που ήδη ζουν οι νέοι άνθρωποι και υποτίθεται ως σωτήρες έρχονται να πάρουν μέτρα, δείχνοντας μεγαλύτερες γενιές ως πρόβλημα που θα δουλέψουν δηλαδή οι πολιτικοί τους προς όφελος των νέων. Η νέα γενιά που όλοι μιλάνε στο όνομά της έχει μεγαλώσει, έχει προσπαθήσει να μορφωθεί, να σπουδάσει μέσα στην προηγούμενη καπιταλιστική κρίση. Δεν κατάλαβε τίποτα από την καπιταλιστική ανάκαμψη και σήμερα βλέπει με τεράστια ανασφάλεια τη σημερινή πραγματικότητα, οπότε πραγματικά τους προειδοποιούμε να μην παίζουν με τη φωτιά. Δεν πρέπει επίσης να ξεχάσει πως αυτοί που θέλησαν να την καλοπιάσουν παλιότερα, όσοι θυμάστε βάφτισαν τη νέα γενιά ως γενιά των 700 ευρώ που θα έπρεπε να στηρίξει την πολιτική αλλαγή με την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ και που τελικά όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση την είχε μετατρέψει σε γενιά των 400 ευρώ με περισσότερες ευέλικτες σχέσεις εργασίας και αυτά πριν μπούμε στη νέα οικονομική κρίση. Για όσους λοιπόν, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, εξοργίζονται με αυτή τη χιδαιότητα, με αυτή τη χιδαία προπαγάνδα που διαρκώς εμπλουτίζεται από κυβερνητικά στελέχη. Πρόσφατα μας ανακοίνωσαν ότι για το 1 εκατομμύριο των ανέργων υπάρχει και εδώ ατομική ευθύνη γιατί δεν κάνουν, λέει, καλό βιογραφικό. Για όσους λοιπόν εξοργίζονται υπάρχει και το χρυσό περιτύλιγμα ο κουβάς των αυταπατών. Αυτό που συμπυκνώνεται στο αφήγημα «Ο καλός στον καπιταλισμό ποτέ δεν χάνεται». Όποιος έχει μια καινοτόμα ιδέα και μπορεί να διακρίνει και τις ευκαιρίες, θα τα καταφέρει. Πίσω όμως από τα διάφορα success story που μπορεί να βγαίνουν στις εφημερίδες, στα περιοδικά και στο διαδίκτυο, κρύβεται μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ότι από τις χιλιάδες startup εταιρείες μόνο το 1, το πολύ 2% καταφέρει να πάρει χρηματοδότηση και με κριτήριο πάντα το έργο που παράγει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μονοπωλίων. Κρύβεται
ότι χιλιάδες νέοι επιστήμονες, ερευνητές που παράγουν έργα εκατομμυρίων ευρώ στα διάφορα προγράμματα και κέντρα καινοτομίας δουλεύουν με το γνωστό μπλοκάκι, ξεζουμίζονται και όταν πάβουν να είναι ανταγωνιστικοί η σύμβαση σταματάει. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, για όλα αυτά πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο δραστήρια μέσα στην νεολαία για να σπάει η αντίληψη ότι η μοναδική επιλογή που έχει να κάνει κάθε νέος είναι να δείξει εμπιστοσύνη στο κράτος και τους θεσμούς του και όπου αυτό μας βγάλει. Να παραμένει θεατής των εξελίξεων στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Να βλέπει τη λύση στους κάθε λογής σωτήρες, υπερασπιστές της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που πάντα με ρεαλισμό, με κατάλληλη τεχνογνωσία υποτίθεται ότι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της εποχής. Για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, κριτήριο για τις θέσεις που προβάλλουμε, για τα αιτήματα που διεκδικούμε και διαμορφώνουμε μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στους φορείς του λαού και της νεολαίας, είναι το πραγματικό συμφέρον της εργατικής τάξης των κοινωνικών σύμμαχων στρωμάτων. Γιατί ο πραγματικός ρεαλισμός στον 21ο αιώνα δεν είναι να μειώνουμε τις απαιτήσεις μας από τη ζωή. Είναι αντίθετα να ψηλώνει ο πήχης. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό οι σημερινές ανάγκες να είναι και περισσότερες και πιο πολύπλευρες, ενδεχόμενα και διαφορετικές από ό,τι προηγούμενες δεκαετίες. Όσο έχουμε γνώμονα τις δυνατότητες της εποχής μας που έχει διαμορφώσει ο σύγχρονος σημάντας του κόσμου, η εργασία, η πάλη του εργαζόμενου ανθρώπου και ταυτόχρονα με τη βεβαιότητα ότι η ιστορία δεν σταματά σε αυτή τη σαπίλα του εκμεταλλευτικού συστήματος, ότι ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον και όχι η σημερινή βαρβαρότητα, έχουμε καλή πηξίδα. Πάνω σε αυτό το σύνθημα που φωνάζουν και τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, φορώντας και τις μάσκες που δείχνει ότι και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή, πρέπει να σταθούμε περισσότερο, πιο πολύ μέσα στην νεολαία, να γίνει ευρύτερα γνωστό, αντιληπτό, να δυναμώσει αυτόν τον αγώνα. Άλλωστε, οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος προσφέρονται για ακριβώς αυτά τα χρήσιμα συμπεράσματα. Η οργή και η αγανάκτηση που σιγοβράζει στους λαούς όλου του κόσμου από τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα που γεννάει η αστική πολιτική σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, είναι πραγματικά τεράστια. Η διαχείριση της πανδημίας σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η πολιτική κάθε κυβέρνησης, η τοποθέτηση κάθε αστικού κόμματος είχε, έχει και θα έχει σαν αφετηρία το πώς θα εξασφαλίζεται σαν κόρη οφθαλμού η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί ότι στη Γαλλία πέθαναν εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ γιατί η εργοδοσία τους έλεγε ότι η μάσκα τρομάζει τους πελάτες. Δεν πρέπει ποτέ να συγχωρεθεί ότι στην Ιταλία οι βιομηχανίες του Βορρά δεν σταμάτησαν καθόλου να λειτουργούν και μετατράπηκαν σε εστίες θανάτου. Δεν πρέπει να σβηστεί από τη μνήμη ότι χιλιάδες ηλικιωμένοι και στη χώρα μας και εδώ στη Θεσσαλονίκη βρήκαν τραγικό θάνατο στα γυροκομεία ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της κοινωνικής μέριμνας με τους νόμους της αγοράς. Θα στιγματίζει για πάντα τους υπερασπιστές της καπιταλιστικής βαρβαρότητας ότι στο λίκνο του αστικού κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πέθανε 17χρονος επειδή ήταν ανασφάλιστος. Οι άστεγοι κρατούσαν αποστάσεις μένοντας σε πάρκινγκ και συνολικά μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 170.000 άνθρωποι. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις διαφημίζουν τα συμβόλαιά τους με τους πολυεθνικούς φαρμακευτικούς ομίλους για το εμβόλιο. Κανένας όμως δεν εγγυάται ότι εκτός από αποτελεσματικό το εμβόλιο τους θα είναι και ασφαλές. Με τον πόλεμο του ανταγωνισμού και σε αυτό να κρύβει την αλήθεια, να μην ξέρεις πραγματικά ποιον να πιστέψεις. Να, γιατί και στο ζήτημα της υγείας είναι ζήτημα ζωής και δεν χωρά εμπόριο και κέρδος. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες,
Το σύστημα που ζούμε δεν θα παραιτηθεί ποτέ από την προσπάθεια να χτίζει μέσα σε αυτές τις αντιφάσεις τον δικό του οραματισμό, να κάνει προσπάθεια να πείσει την νεολαία ότι τα όνειρά της μπορούν να χωρέσουν μέσα στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας. Τι λένε, πολλά μπορεί να πηγαίνουν στραβά, αλλά ο καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ακριβώς γιατί μέσα σε αυτό που έχει στον πυρήνα του, στον ανταγωνισμό, μπορεί να κινητοποιήσει ό,τι καλύτερο έχει ο καθένας μέσα του να βγάλει, λένε, τον καλύτερό του εαυτό. Ποσιαστική δημοκρατία μπορεί να έχει αδυναμίες, κάποιους ορισμένους αλλοπρόσαλους ηγέτες, αλλά είναι η μοναδική μορφή εξουσίας που διασφαλίζει ότι η πλειοψηφία θα αποφασίζει ποιος θα την εκπροσωπεί, πως όλες οι γνώμες θα ακούγονται. Όμως τα στοιχεία είναι πεισματάρικα και επειδή η νεολαία αυτά μπορεί να ακούει σήμερα, πρέπει να πιάσει τη σκυτάλη από αυτά που λέγανε και μερικά χρόνια πριν. 3 δεκαετίες έχουν περάσει από τότε που προπαγάνδιζαν ότι με την ανατροπή του σοσιαλισμού στην Σοβιετική Ένωση θα ερχόταν η περίοδος της συνεχούς ειρήνης για την ανθρωπότητα. Και τώρα οι πολεμικές εστίες φουντώνουν σε όλο τον πλανήτη, τα καραβάνια των ξεριζωμένων ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια. Τότε μίλησαν για την αέναη ανάπτυξη του καπιταλισμού που δεν θα τη σταματήσει πια τίποτα. Σήμερα το χρυσό περιτύλιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τρώγαμε όλοι με χρυσά κουτάλια ξεθοριάζει. Πάνω από 4 εκατομμύρια οι άστεγοι, 17 εκατομμύρια ζουν στα όρια της φτώχειας. Μέσα στην πανδημία, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 5 άνθρωποι αύξησαν την περιουσία τους πάνω από 70 δις, την ώρα που η εργατική τάξη μέτραγε 10 εκατομμύρια ανέργους τη βδομάδα. Αυτή είναι η κανονικότητα του καπιταλιστικού συστήματος, δεν είναι κάποιες ανομαλίες του που μπορεί να γιατρευτούν. Τα αδιέξοδα, οι αντιφάσεις του θα μεγαλώνουν ακριβώς γιατί στον πυρήνα του έχει τον οξυμένο ανταγωνισμό μεγάλων ομίλων αστικών κρατών για τη διασφάλιση του μέγιστου κέρδους. Η ρίση του Μάρξ που περιγράφεται με το ότι μπροστά στο αυξημένο ποσοστό κέρδους για το κεφάλαιο δεν υπάρχει έγκλημα που δεν μπορεί να κάνει, αποδεικνύεται καθημερινά, είναι βίωμα της σύγχρονης εποχής. Εκφράζεται και με τα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα, επί της ουσίας εργοδοτικά εγκλήματα που γίνονται καθημερινά, επειδή για τους καπιταλιστές και το κράτος τους είναι κόστος το να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Επιβεβαιώνεται μέσα στο ότι τον 21ο αιώνα η περιουσία, η ζωή των εργατικών λαϊκών στρωμάτων θα πνίγεται όταν βρέχει, θα καίγεται όταν πιάνει πυρκαγιά, επειδή όπως λέει και η αλυσμόνητη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτά που πρέπει να προστατεύονται είναι τα εργοστάσια και οι μεγάλες περιουσίες. Για τα υπόλοιπα υπάρχει και το 600 που έδωσαν στους κατοίκους της Εύβοιας που έπρεπε με αυτό να αντιμετωπίσουν μια ολοκληρωτική καταστροφή. Φίλες και φίλοι, τα παραδείγματα είναι πολλά. Αυτόν ακριβώς το φαύλο κύκλο πρέπει να σπάσουμε. Χρειάζεται οι νεότερες ηλικίες να βάλουν τη δική τους φραγίδα στη διαμόρφωση ενός πιο διακριτού πυρήνα πάλης, ώστε από γενιά χωρίς δικαιώματα να γίνει η γενιά της πάλης για την ανατροπή του καπιταλισμού, για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Γιατί μία θα μας λένε ότι την περίοδο της ανάπτυξης πρέπει να κάνουμε υπομονή, θυσίες για να αποκτήσουμε πιο ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας, να γίνουμε πιο ενδιαφέροντες προς τους επενδυτές και ταυτόχρονα αυτή η πολιτική θα οδηγεί στη νέα κρίση και όταν σκάει η κρίση θα μας λένε πως τώρα υπομονή, κρίση έχουμε, όλοι κάτι πρέπει να χάσουμε. Σε όλο τον κόσμο οι εκπρόσωποι του σάπιου και γερασμένου συστήματος παίρνουν τα μέτρα τους. Οι εικόνες της καταστολής του αστικού κράτους της ΗΠΑ απέναντι στον εχθρό λαό ξεχυλίζουν το ποτήρι της οργής. Στη χώρα μας, με το πρόσφατο απαράδεκτο νομοσχέδιο περιστολής των λαϊκών διαδηλώσεων, η ριζοσπαστικοποίηση όπως λένε και η αγωνιστική δράση βαφτίζονται πλέον εγκληματικές ενέργειες και συνεχίζεται να εμπλουτίζεται το οπλοστάσιο της κρατικής καταστολής. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο αντικομμουνισμός, τόσο ο χυδαίος όσο και ο εκλεπτισμένος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να πείσει την νεολαία από την πιο μικρή κιόλας ηλικία ότι αυτοί που εκτελέστηκαν στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, όσοι μαρτύρησαν, βασανίστηκαν για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό, είναι οι ίδιοι με τα ναζιστικά κατακάθια που είναι γέννημα θρέμα αυτού του σάπιου συστήματος. Όλα όμως τα παραπάνω, λέμε εμείς, δεν δείχνουν τη δύναμη της παρασιτικής εκμεταλλεύτριας τάξης. Δείχνουν το φόβο της. Ξέρουν ότι το σύστημά τους βολοδέρνει σε αγιάτρευτες αντιθέσεις, πως τίποτα δεν μένει για πάντα ακλόνητο. Τρέμουν την τιτάνια δύναμη της λαϊκής πάλης και αυτόν ακριβώς το φόβο είναι που η νεολαία με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ πρέπει να κάνει πραγματικότητα. Συσπυρωμένοι λοιπόν, να βροντοφωνάξουμε ένα μεγάλο ως εδώ. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι εξελίξεις μπορεί να είναι καταιγιστικές και απρόβλεπτες. Γι' αυτό χρειάζεται να οργανωθεί, να δυναμώσει η λαϊκή πάλη σε όλα τα μέτωπα. Δεν αψηφάμε την πανδημία, ούτε τις δυσκολίες της περίοδου. Όμως το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, το ταξικό εργατικό κίνημα, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να παλεύουν κάτω από όλες, ακόμα και από τις πιο δύσκολες συνθήκες για τα συμφέροντα του λαού μας. Δίνουμε τη μάχη ώστε οι καθημερινοί αγώνες στα διάφορα μέτωπα να οδηγούν στην ενίσχυση του ταξικά προσανατολισμένου εργατικού κινήματος, με μαζική συμμετοχή στα εργατικά σωματεία, με νέες ηλικίες σε αυτά, στους φορείς των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, των αγροτών, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, στους μαθητές και τους φοιτητές. Να δυναμώσει η κοινή δράση, η κοινωνική συμμαχία σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, να δυναμώσει η σύγκρουση με τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, να ανοίγει ο δρόμος για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Φίλες και φίλοι, είμαστε μέσα σε μια μάχη και δεν πρέπει να δώσουμε καμία ανάσα στο καπιταλιστικό σύνθημα, με το σύνθημα του 46ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή, πρέπει να δυναμώσουμε τη δική μας αντεπίθεση. Γιατί αυτό είναι το σύγχρονο και καινοτόμο. Γιατί μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή που θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του 21ου αιώνα, που θα απελευθερώσει ακόμα και αυτές που βλέπουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι το έπαθλο του μεγάλου αγώνα θα έρθει και πρέπει να φροντίσουμε και εμείς γι' αυτό. Δεν συμμορφωνόμαστε λοιπόν προς τα υποδείξεις του αστικού κράτους. Ξέρουμε ότι η εποχή μας κυοφορεί τις μεγάλες και ριζικές ανατροπές. Ξέρουμε ότι ο αγώνας μας σήμερα ανοίγει κάθε μέρα ένα παράθυρο στη λιακάδα του φωτεινού μέλλοντος της ανθρωπότητας, στη λιακάδα στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη.